με τον Κικίλια, τον Βασίλη Κικίλια, όπου αρνήθηκε να συναντήσει τους ερευνητές του στερεοσκοπίου, και τον καταγγέλουν, να το συμπληρώσουμε αυτό τον τίτλο, έτσι. Τον καταγγέλουν για επίδειξη ελαζονίας και κινησμού. Για πες μας. Αυτό πάει πίσω. Ναι, να πούμε τι έγινε καταρχήν, αγαπητέ. Και αμέσως μετά το σχολείο σου. Ότι καταρχήν ο κύριος Κικίλιας είναι ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Από την προηγούμενη, παρακαλώ, προπροηγούμενη Τρίτη, 21 Νοεμβρίου, έχει δεχτεί από τους υπαλλήλους, το επιστημονικό προσωπικό του Αστεροσκοπείου Αθηνών, επίσημη επιστολή προκειμένου να τον συναντήσουν. Ουδέποτε ο κύριος Κικίλιας απάντησε, όπως λένε με δελτίο τύπου τους, σε καμία μορφή επικοινωνίας μαζί τους. Όταν έφτασαν δε στο γραφείο του, τι έκαναν. Πήγαν να παραδώσουν μία επιστολή με τα αιτήματά τους, τα οποία είναι να παραμείνει στο Υπουργείο Ανάπτυξης και να μην μεταφερθεί το Αστεροσκοπείο Αθηνών, διότι θα υποβαθμιστεί, όπως λένε, στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, και δεν δέχτηκε καν να παραλάβει κάποιος το έγγραφο. Αποτέλεσμα, ένας υπάλληλος να το πάρει μέσα από τα κυκλειδώματα, έτσι όπως βλέπετε, ο φρουραρχός του, να το πάρει, να τους δώσει το πρωτόκολλο και αυτό είναι. Έτσι μιλάει ο κύριος Κικίλιας, παρακαλώ. Αυτό καταγγέλουν. Σύμφωνα πάντα με το επιστημονικό προσωπικό του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Σε ακούμε, Δημήτρη. Η κρίση πάει πίσω, έτσι. Πάει από τα γεγονότα της Θεσσαλίας, όταν κάποιοι στην κυβέρνηση θεώρησαν ότι τους εξέθεσε το Αστεροσκοπείο Αθηνών και μία από τις πρώτες κινήσεις που έκαναν στα μέτρα της επαναδόμησης του συστήματος πολιτικής προστασίας ήταν το να επιχειρήσουν να θέσουν υπό το έλεγχο του Υπουργείου του συγκεκριμένου του Εθνικού Αστεροσκοπείου. Τότε αντιδράσανε πάρα πολύ. Βγήκανε όχι πάλι, βγήκανε διευθυντές του Αστεροσκοπείου και είπαν: Τι λέτε, κύριε, εμείς εδώ πέρα παράγουμε ερευνητικό έργο. Δεν είμαστε. Κάνουμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα τα οποία τα κάνουμε με επιτυχία. Ορίστε και οι προβλέψεις μας που βγήκαν σωστές τότε για τη Θεσσαλία, παρά το ότι πιάστηκε απροετοίμαστος ο κρατικός μηχανισμός, εμείς είχαμε προειδοποιήσει. Και αυτό που ουσιαστικά θέλει να κάνει κάθε κυβέρνηση είναι να φροντίσει την επόμενη φορά, όχι να έχει τις σωστές προβλέψεις, γιατί τις σωστές προβλέψεις τις είχε, να μην βγούνε αυτά και εκθέσουν τους υπουργούς. Εκεί ξεκινάει η κόντρα του Εθνικού Αστεροσκοπείου με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και τώρα το γεγονός ότι τους κρατάει μουτράκια ο Υπουργός για αυτό που είχε γίνει τότε δείχνει το επίπεδο του πολιτικού προσωπικού της χώρας, αν μη τι άλλο. Επειδή είχαν μια κόντρα πριν από τρεις μήνες, αποφάσισε τώρα να τους δεχτεί. Δυστυχώς τέτοιου είδους φαινόμενα έχουμε δει και άλλα και στο πρόσφατο παρελθόν, με οργανισμούς οι οποίοι αντιμετωπίζονται από τους αρμοδίους ή επίδοξους αρμοδίους υπουργούς με σκαιό τρόπο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα τολμά από εδώ και πέρα κάποιος να βγει και να εκθέσει την κυβέρνηση. Τόση αλαζονία. Μάλιστα, ντροπή. Τόση αλαζονία. Τους λέει, επειδή εσείς τότε βγήκατε και εκθέσατε την κυβέρνηση, τώρα θα πρέπει να κάνετε μετάνοιες και να παρακαλάτε προκειμένου να σας δεχθώ. Δυστυχώς το έχουμε δει να παίζεται πολλές φορές αυτό το σκηνικό. Ντροπή και πάλι ντροπή. Πριν κλείσουμε, πάμε γρήγορα να δούμε το σημερινό εξώφυλλο της εφημερίδας Ελεύθερη Ώρα. Πες μας λοιπόν τι βλέπουμε. Λοιπόν, έχουμε σήμερα στην Ελεύθερη Ώρα, για ποιον ενδιαφέρεται, ντοκουμέντα, ιστορικά ντοκουμέντα, γιατί κυκλοφόρησε με αφορμή το θάνατο της Δέσσερα Παπαδοπούλου οι γνωστές ιστορίες περί του νόμου της μίας νύχτας και του διαζυγίου κτλ. Υπάρχουν τα ιστορικά ντοκουμέντα για το τι ακριβώς συνέβη τότε. Προφανώς υπάρχει και η αναφορά στην αποδημία του Χένρι Κίσιγκερ, αυτού του ανθρώπου που για κάποιους θεωρείται μεγάλος πολιτικός, για τους Έλληνες ήταν ένας εχθρός μας, προκάλεσε σε μεγάλο βαθμό όχι μόνος του αλλά και αυτός την τραγωδία της Κύπρου, της κατοχής της τουρκικής στην Κύπρο, και το ζήτημα που προέκυψε με την ΑΣΟΕ, που δήραν έναν φοιτητή επειδή είχε στο σακίδιό του την εικόνα της Παναγίας και την ελληνική σημαία. Μάλιστα. Ξανά τα ίδια. Αυτό να σημειωθεί ότι έγινε μερικές μέρες αφότου ένας Αιγύπτιος μαχαιρώθηκε από έναν Αφγανό στο κέντρο της Αθήνας επειδή βαφτίστηκε χριστιανός. Έχουμε δύο πλευρές αντιχριστιανισμού στην Ελλάδα, τον έναν από τον αντιξουσιαστικό λεγόμενο χώρο και το άλλο από τους εισαγόμενους, ας πούμε, αντιχριστιανούς, τους Ισλαμιστές. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Παπαγεωργίου και την Ελευθερία. Να είστε καλά.